Σας πάω σε ένα δελτίο τύπου το οποίο έχει έρθει από το Δήμο Μηνό Απεδιάδας και αμέσως μετά καλημερίζω δύο καλεσμένους για να ολοκληρώσω μια συζήτηση που ξεκίνησε χθες, αλλά λόγω και του χρόνου αλλά και διαφόρων άλλων έτσι γενικότερα περιστατικών δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί και δεν καταφέραμε να ακούσαμε μια παρέμβαση η οποία είχε ζητηθεί. Πήραμε ένα δελτίο τύπου που λέει το εξής. Απαλλάσσονται του έμφυα με ειδική νομοθετική ρύθμιση που προωθείται άμεσα για τα έτη 21-22-23 τα κτίσματα με του αναλογούντος οικοπαίδου που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν 24 Ιουλίου 2021, 27 Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, και έχουν οριστεί με τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις και αναφέρεται αναλυτικά στο ΦΕΚ και τις αποφάσεις αυτές δεν θα τις αναφέρω, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι δελτίου επανελέγχου ή έκθεσης αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή πρωτοκόλλου αυτοψίας επικινδύνωσε τη μόρο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδονται έως 30 έκτου 2022 και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τη χορήγηση της απαλλαγής θα υποβάλλεται αίτηση για το έτος 2021 στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων από τον δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για τα δύο επόμενα έτη. Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του νόμου 4223-2013, οι δικαιούχοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής από τον έφυα του τρέχοντος έτους. Εγώ θα στείλω και σε εσάς, κύριε Μπογιορούκη, και σε εσάς, κύριε Παναγιώτη, αλλά και στο Σύλλογο Ελπίδα στην συνέχεια, αυτό το δελτίο τύπου για να ξέρετε τι ακριβώς περιλαμβάνει αναλυτικά. Και το λέω έτσι γιατί ήδη μας ακούει ο κύριος Ηλίας Μπαγιορούκης. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα. Όπως επίσης και ο κύριος Παναγιώτης Πεντζουρίδης, ο οποίος είναι σύμβουλος ακινήτων και ιδιωτών, χθες ζήτησε να κάνει μία παρέμβαση για αυτά τα οποία συζητούσαμε ο κύριος Πεντζουρίδης, αυτά τα οποία άκουσε και από τον κύριο Φραγκάκη και από τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, αλλά λόγω του ότι εκείνος έμπλεξε με την κίνηση στη συνέχεια, μας ακούγε από το αυτοκίνητο μέχρι να πάει στο δικό του το γραφείο, μέχρι να βρούμε τον κατάλληλο το χρόνο δεν τα καταφέραμε, τέλειωνε η εκπομπή, οπότε του δίνουμε τη δυνατότητα σήμερα. Καλημέρα κύριε Πεντζουρίδη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Θέλετε να πείτε μήπως ενδεχόμενα κάτι για τον έμφυα, έτσι όπως ακούστηκε με αυτή η ανακοίνωση δελτίου τύπου. Την αρχή έχω αναφέρει από αυτό το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί είναι ένα δισέλιδο γεμάτο. Κυρία Δουλγεράκη, καταρχήν θα πω ότι αυτό το δελτίο τύπου για μένα είναι άσκοπο και άκερο, διότι υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που δεν προωθείται. Υπάρχει, είναι δεδομένη. Και δεν προέβλεπε μόνο απαλλαγή για ένα έτος. Προέβλεπε εξ αρχής από τον Σεπτέμβριο με το ΦΕΚ της 6ης δεκάτου, όπου βγήκε για να προβλέψει τις όλες διαδικασίες αποζημίωσης, αποτύπωσης και γενικότερα αρρωγής και υποστήριξης των πληγέντων από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, ότι είχε τότε εξαγγείλει ο Υπουργός και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα υπάρξει τριετής απαλλαγή για τον έμφυα. Απλά δηλαδή επαναλαμβάνεται ή γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού. Θεωρώ ότι μάλλον είναι υπερβάλλον ζήλος, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω διαφορετικά, γιατί μάλλον όπως όλοι έχουν χαθεί στη γραφειοκρατία και έχουν χάσει την ουσία. Μάλιστα. Συγγνώμη που βγαίνω έτσι επιθετικά λίγο απέναντι στο θέμα, αλλά παρακολουθώντας την όλη διαδικασία, εκτός ότι ο κόσμος ταλαιπωρείται απίστευτα από το ίδιο αυτό καθ' αυτό το γεγονός, ταλαιπωρείται και από έναν κρατικό μηχανισμό, ο οποίος βεβαίως ψηφοποιείται και μπαίνει σε μια άλλη εποχή, αλλά δυστυχώς δεν ψηφοποιούνται τα μυαλά αυτών που έχουν να εφαρμόσουν. Ναι, αλλά όταν λέει ότι για τη χορήγηση της απαλλαγής θα υποβάλλεται αίτηση για το έτος 2021 στην ΑΔΕ από το δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για τα επόμενα έτη, γι' αυτό σας ρώτησα, γιατί φαίνεται ως διαδικασία να ξεκινάει τώρα και θα πρέπει υποχρεωτικά να ενταχθούν σε αυτή όλοι οι άνθρωποι που ακούν αυτή την ώρα. Ποιοι άνθρωποι όμως? Ξέρω εγώ. Δεν το προσδιορίζει. Δεν το προσδιορίζει. Και το να παραπέμπει σε έναν πολίτη αυτή τη στιγμή σε ΦΕΤ, σε ΚΙΑ
και σε όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι, αν μη τι άλλο, έτσι κοροϊδευτικό. Ωραία. Και τι να κάνουν οι άνθρωποι που ακούν ότι πρέπει να υποβάλουν αίτηση και για το 2021 απαλλαγή από τον έμφυα και για τα άλλα δύο χρόνια. Θα τα φτιάξουν οι λογιστές τους, ας πούμε. Για μένα έπρεπε η αντίδραση άμεσα του Δήμου και όχι με δελτίο τύπου να είναι να ζητηθεί να γίνεται αυτοματοποιημένα. Το Υπουργείο καλεστέλνει αυτούς... το δελτίο τύπου, δεν το στέλνει ο Δήμος. Όχι, θέλω να πω ότι ο Δήμος θα μπορούσε αυτοματοποιημένα να ζητήσει την εκαθάριση βάσει του συστήματος που έχει και διατηρεί τα έγγραφα. Και αν κάποιος αδικηθεί, τότε να υποβάλει αίτηση διόρθωσης. Ναι. Διότι θεωρώ ότι ίσως λίγο δεν είναι και σαφές ποιοι την χάνουν της αποζημίωσης, ποιοι δεν την χάνουν της αποζημίωσης. Και επίσης θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο σαφές ποιοι τελικά θα πάρουν την απαλλαγή του ένφια και ποιοι όχι. Είναι ένα ζήτημα. Ναι. Λέει ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες πρέπει να έχουν. Σας τα διάβασα πριν από λίγο νομίζω. Γι' αυτό θέλει μια προσεκτικότερη ανάγνωση από τους ανθρώπους. Πρέπει να έχουν κάποια δελτία επανελέγχου, έκθεση αυτοψίας, κτίριο το οποίο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, πρωτόκολλο αυτοψίας επικίνδυνος ατιμορρόπου κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλήθεια, γραφειοκρατία, και η αλήθεια είναι αυτή που λέτε ότι εδώ πρέπει μάλλον να το ξαναδούμε από την αρχή, γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Εκείνο που έχω να σας πω, κυρία Δουλγεράκη, είναι το εξής. Πρώτον, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι μιλάμε για την πρώτη κατοικία. Αυτή είναι η οποία πρωτίστως προστατεύεται. Ωραία. Η οποία αποδεικνύεται από τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, που σημαίνει για την ΔΕΙΑ της περιοχής και την ΔΕΗ, δηλαδή πρέπει να είναι ρευματοδοτημένο και υδροδοτημένο το ακίνητο. Ναι. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να, κατά την πρώτη αυτοψία του μηχανικού, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι αυτό ήταν κατοικήσιμο. Ναι. Δηλαδή ένα εγκατελειμμένο κτίριο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί πρώτη κατοικία, ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης του για φορολογικούς ή συναισθηματικούς ή όποιους άλλους λόγους το δήλωνε ως πρώτη κατοικία. Γιατί έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με το γεγονός ότι το ακίνητο δεν μπορεί να φανεί την τελευταία χρονιά σε ένα ε9. Θα πρέπει να φαίνεται τουλάχιστον τα 3-5 χρόνια πίσω για να θεωρηθεί ότι είναι η μόνιμη κατοικία του πληγέντος. Ναι. Και άρα μπαίνουν αυτά στις εξαιρέσεις. Για να γίνει όμως άρση του όποιου χαρακτηρισμού λανθασμένου από το μηχανικό, θα πρέπει να προσκομιστούν τα στοιχεία που αιτιολογούν ότι ο μηχανικός έκανε λάθος κατά την αυτοψία του. Άρα είναι μια κατάσταση η οποία είναι δεδαλώδης. Και θα πρέπει να οριοθετηθεί πια τι είναι αυτό το οποίο αποζημιώνεται, σε ποιο επίπεδο αποζημιώνεται, με ποιο ποσοστό αποζημιώνεται, και από εκεί και πέρα πώς προχωράει η αποκατάσταση. Για μένα αυτά είναι τα κύρια σημεία, αφού το γεγονός του σεισμού είναι αδιαφυσβήτητο από όλους και οι ζημίες επίσης. Απαλλαγή δηλαδή από τον ΕΦΚΑ για τα 3 χρόνια, 21, 22, 23. Φαντάζομαι ακούτε προσεκτικά, κύριε Μπαγιορούκη, αλλά σας πήρα εγώ το λόγο έτσι όπως θέτω τα ερωτήματα στον κύριο Πεντζουρίδη. Σημαίνει ότι θα πρέπει, κύριε Πεντζουρίδη, να έχει πάει μηχανικός και να λέει ο μηχανικός ότι το κτίριο αυτό έχει υποστεί ζημιές, είναι πρώτη κατοικία κλπ. Να φέρει την υπογραφή του. Βεβαίως. Μάλιστα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριε Μπαγιορούκη, εσείς? Εγώ θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησε και άνοιξε το αρρωγή, μέσα στο αρρωγή υπήρχε ένα link το οποίο έλεγε απαλλαγή ΕΦΚΑ, το οποίο ήταν ανενεργό στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ανενεργό? Ναι, ναι. Δεν μπορούσε να κάνεις κάποια εργασία μέσα από αυτό το link για να δηλώσεις ότι το σπίτι σου είναι κίτρινο, κατ' επέκταση έχει απαλλαγή ένφια. Μετά πληροφορηθήκαμε ότι τα ακίνητα τα οποία είναι πράσινα δεν έχουν απαλλαγή ένφια. Χθες αυτά που άκουσα και εγώ, αυτά που ακούσατε κι εσείς, δεν ξεκαθαρίζουν τελικά ποια σπίτια είναι στο καθεστώς απαλλαγής ένφια. Τα πράσινα, τα κίτρινα, όλα μαζί. Για πόσο χρονικό διάστημα? Εγώ χθες πλήρωσα για την κατοικία την οποία, για την αποθήκη η οποία είναι κόκκινη και είναι ανακαταρρευστή, πλήρωσα ένφια και μάλιστα μου το έβγαλε ο κ. Πατζουρίδης το ένφια. Και για να είμαι συνεπής, για να μην μου έρθει ένα πρόστιμο 1 πρώτου του 2022, πήγα και πλήρωσα 120 ευρώ ένφια. Το κράτος δεν μου είπε, stop, μην τα πληρώσεις. Μια χαρά τα πληρώσα.
Α, μάλιστα. Γι' αυτό σας έχω πει ότι αυτό το οποίο... κύριε Μουγγιουρούκη, καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Ήθελα να πω το εξής, ότι αναφέρεται στο ΦΕΤ της 6 Δεκάτου ότι οι όποιες πληρωμές έχουν γίνει χωρίς να έχουν προλάβει οι υπηρεσίες να εκδώσουν κάποια πράγματα, αυτό μπορεί να λειτουργήσει συμψηφιστικά και ναι, λειτουργεί συμψηφιστικά, οπότε δεν θα χαθεί ο ένθιας σε περίπτωση που υπάρχει νομοθετική παρέμβαση για αυτό. Άρα δεν μπαίνει ζήτημα αν εσείς πληρώσατε τώρα για παράδειγμα τον ένθια και ορθώς το κάνατε για να είστε εντάξει απέναντι τόσο στις υποχρεώσεις σας ή για να μπορείτε να εισπράξετε παρόλο που το, αν δεν το ξέρουν όλοι, εγώ το επισημαίνω, η αποζημίωση είναι ακατάσχετη. Δηλαδή δεν μπορεί να κατασχεθεί από κανέναν και για κανέναν λόγο και μπαίνει στον λογαριασμό του πληγέντος. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε. Δηλαδή είτε υπάρχουν οφειλές προς τα δημόσια, στα ασφαλιστικά ταμεία, σε τράπεζες, σε άλλους φορείς, καταβάλλεται εξ ολοκλήρου χωρίς καμία παρακράτηση βάσει του άρθρου 49 του νόμου 4447 του 16. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Ναι, αυτό, αυτό το καταλάβαμε. Ναι. Τα χρήματα που εγώ κατέθεσα χθες, 105 ευρώ. Όταν τελεσυδικήσω ότι το ακίνητο είναι κόκκινο και δεν πρέπει να πληρώσει έμφυα, θα μου επιστραφούν. Θα σας συμψηφιστούν. Με τι? Με το έμφυα της επόμενης χρονιάς, με τι? Είτε με μελλοντικές υποχρεώσεις σας σε φόρο εισοδήματος ή έμφυα. Μόνο με αυτές τις δύο περιπτώσεις μπορεί να συμψηφιστεί. Με τίποτε άλλο. Θα είστε πιστωτικός με λίγα λόγια. Μάλιστα. Ζητήσατε, κύριε Πετζουρίδη, χθες, νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει, όπως ακριβώς το είπατε, να έχουν οι άνθρωποι την βοήθεια, οι δικαιούχοι τέλος πάντων, αυτής της απαλλαγής των 3 χρόνων από τον έμφυα, να έχουν κατεύθυνση, εκτός και αν υπάρξει κάποια συνεργασία, δεν ξέρω, και κάποια κινητοποίηση από τη Δημοτική Αρχή, αν ακούει κάποιος δημοτικός παράγοντας αυτή την ώρα, έτσι ώστε να δουν πώς ακριβώς θα μπορέσουν να διευκολύνουν τους ανθρώπους να μην πληρώνουν τσάμπα και Βερεσέ. Ζητήσατε στη χθεσινή ημέρα να παρέμβετε, διότι αυτά τα οποία υπόθηκαν ήταν πάρα πολλά, τόσο από τον κύριο Μπαρυτάκη, όπως επίσης και από τους ανθρώπους οι οποίοι πήραν μέρος. Να ακούσουμε αυτή σας την παρέμβαση, γιατί μάλλον μπερδευτήκαμε ανάμεσα ή μπερδεύεται ο κόσμος ανάμεσα στους φυσικούς φακέλους, αυτό το Γραφείο Φυσικών Καταστροφών και στο αν θα ξανανοίξει η αρρωγή. Να διευκρινίσουμε αρχικά το εξής. Αν κάποιος έχει αυτή την ώρα μπει στην διαδικασία να φτιάξει το φάκελό του, αλλά ανοίξει η αρρωγή, να πάει στο αρρωγή ή να συνεχίσει με το φάκελό του, ή αν έχει καταθέσει το φάκελό του να πάει στο αρρωγή, τι να κάνει? Όχι, το αρρωγή είναι για την πρώτη φάση. Ο φάκελός του θα συνεχιστεί και θα προχωρήσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο από όλα τα ΦΕΤ και θυσία οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι και 22/11. Άρα λοιπόν, εδώ δεν μπαίνει αφισβήτηση. Η πρώτη φάση είναι η αρρωγή. Η δεύτερη φάση είναι ο φυσικός φάκελος. Και όταν λέμε φυσικός φάκελος, τι εννοούμε, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι η επιτόπια αυτοψία του μηχανικού, του αρμόδιου μηχανικού, του κλιμακίου, όπου θα χαρακτηρίσει το σπίτι σε ποια κατηγορία είναι. Και από εκεί και μετά όλα εκείνα τα έγγραφα τα οποία θα προσκομίσει ο ιδιοκτήτης προκειμένου να μπορέσει να συνταχθεί το δελτίο της αιτήσεως για την κρατική αρρωγή. Μάλιστα. Έθεσε ένα ερώτημα χθες ο κύριος Μπαγιουρούκης, αλλά δεν πήρε απάντηση. Τι θα κάνουν οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας, γιατί εδώ απαιτείται για το φυσικό φάκελο να υπάρχει ένας ιδιώτης μηχανικός, όπως καταλάβαμε σε όλους τους τόνους. Εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ένα φάκελο, εκείνοι οι οποίοι τρέχουν, ανέφερε μάλιστα ένα παράδειγμα, μπορείτε να το ξαναπείτε κύριε Μπαγιουρούκη, με ένα δικό του συγγενικό πρόσωπο που πήγε στο κτηματολόγιο, που πήγε σε άλλες υπηρεσίες. Δεν μπόρεσε να βρει το ακίνητό του σε κάποια επίσημα έγγραφα του κράτους, είτε στο χρηματολόγιο, είτε στα ανταλλάξιμα, όπως λέγαμε τότε, ας πούμε, γιατί είναι ένα οικόπεδο το οποίο δόθηκε στους ανθρώπους που ήρθαν από τη Μικρασία εκείνη την εποχή. Ο άνθρωπος σταμάτησε. Έχει δώσει 1050 ευρώ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μου είπε ακριβώς, και σταμάτησε. Μου λέει: δεν μπορώ να προχωρήσω.
Τώρα πρέπει να πάει στο συμβολιογράφο, να βρει μάρτυρες. Να ολοκληρώσει και βέβαια γι' αυτό νομίζω ότι ζητήσατε την παρέμβαση χθες να κάνετε, μιας που τα γνωρίζετε αυτά, αλλά να το ολοκληρώσει ο κύριος Μπουγιουρούκης. Ναι, αυτό. Πρέπει να βρει δύο μάρτυρες, να πάει στο συμβολιογράφο, να δώσει άλλα χρήματα, να δηλώσει ο συμβολιογράφος, φαντάζομαι μέσα από μια συμβολιογραφική πράξη, ότι το ακίνητο αυτό δεν διεκδικείται από κάποιους άλλους και ότι ανήκει στο θείο μου, ας πούμε, και να μπορέσει να προχωρήσει το φάκελο. Μάλιστα. Ένορκη κατάθεση όπως το κάναμε με την κτηματογράφηση. Κύριε Πετζουρίδη, τι. Καταρχήν, να πω ότι είναι λίγο τοπικό έως και για γέλια να δηλώσει ο συμβολογράφος ότι αυτό δεν διεκδικείται από κάποιον άλλον. Ο συμβολογράφος το μόνο που μπορεί να κάνει, για να είμαστε λίγο σοβαροί και αληθινοί σε αυτά τα οποία λέμε, και δεν απευθύνομαι στους συνομιλητές μου, απευθύνομαι σε αυτά που διαρρέουν προς τα έξω, ότι ο συμβολογράφος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βεβαιώσει επίσημα την πρόθεση και τη δήλωση των συνυπογραφώντων σε ένα έγγραφο συμβολογραφικό. Δηλαδή ότι δηλώνω εγώ και ο κύριος Ηλίας ότι αυτό το ακίνητο μας ανήκει εξ αδιαιρέτου, ας πούμε. Και ότι αυτό το έχουμε από τον παππού μας. Μόνο μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει ο συμβολογράφος. Να βεβαιώσει ότι αυτό μας ανήκει σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι δουλειά άλλων υπηρεσιών και άλλων αρχών. Για να τηρούμε λίγο και τα δεδομένα της ελληνικής νομοθεσίας. Άρα μου λέτε, κύριε Πατζουρίδη, ότι το χαρτί αυτό που θα πάρει από το συμβολιογράφο δεν τον βοηθάει για να συνεχίσει το φάκελό του. Με το γράμμα. Το έγγραφο αυτό από το συμβολιογράφο, αυτή τη λεγόμενη και πολυδιαφημιζόμενη ένορκη βεβαίωση, έχει να κάνει με ένα στοιχείο ότι αναλαμβάνει ο άλλο ενόρκο ενώπιον του δημόσιου λειτουργού που είναι εν προκειμένου αμυστή ο συμβολιογράφος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει δημόσιο δικαίωμα, λειτουργεί ως δημόσιος λειτουργός, αλλά δεν πληρώνεται το κράτος, πληρώνεται από εσάς. Έτσι. Ο συμβολιογράφος αυτή είναι η ιδιότητά του. Επικυρώνει λοιπόν ότι εσείς ενόρκως καταθέτετε ότι αυτό σας ανήκει. Το ίδιο όμως θα μπορούσε να γίνει και από κάποιον άλλον ενδιαφερόμενο για το ίδιο ακίνητο. Αλλά δεν τον διασφαλίζει. Πάρα πολλές φορές. Αλλά δεν τον διασφαλίζει. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τον βάζει. Μέχρι να τελεσυνδικήσει αυτή η υπόθεση, λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη. Έτσι. Σημαίνει ότι η ένορκη βεβαίωση πρέπει να πάει μετά στο δεύτερο βήμα, που είναι η σύνταξη οριστικού τίτλου. Και η σύνταξη οριστικού τίτλου γίνεται με δύο τρόπους. Είτε με αποδοχή κληρονομιάς, είτε με αγαναγνώριση χρησικτησίας, η οποία και δεν θα αφισβητηθεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Πληρώνεται ο φόρος χρησικτησίας και εφόσον το ακίνητο, προσέξτε λίγο τώρα. Δικαστικά πάει αυτή η ιστορία? Όχι. Όχι πρωτίστως. Μόνο μετά από ένσταση ή από αφισβήτηση κάποιου άλλου θα πάει δικαστικά. Αλλά προσέξτε εδώ τι κίνδυνος υπάρχει. Εάν κάποιος έχει καταπατήσει δημόσια έκταση, κοινόχρηστη έκταση, σημαίνει ότι το δικαίωμα της χρησιμοποιησίας ανά πάσα στιγμή μπορεί να αφισβητηθεί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μίλησε ο κύριος Ηλίας για τα θέματα των ανταλλάξιμων. Εγώ θα διορθώσω λίγο και θα πω ότι είναι του επικισμού. Είναι αυτά τα οποία δόθηκαν χαριστικά από την ελληνική πολιτεία στους πρόσφυγες από τις πατρίδες μας. Αυτά δεν μπορούν να θεωρούνται με έναν τρόπο άτυπης αγοράς ή άτυπης δωρεάς ή τα είχα από τον παππού μου. Ό,τι δόθηκε επί επικισμού, υπάρχουν έγγραφα στις τοπογραφικές υπηρεσίες, στις δασικές υπηρεσίες, διεύθυνση δασών και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί ήταν συναρμοδιότητα όλων αυτών, ότι τότε δόθηκαν κάποιοι συγκεκριμένοι τίτλοι και υπάρχουν και χάρτες για αυτά. Άρα λοιπόν, οφείλει το κράτος, όπου έχουμε επικιστικές εκτάσεις, να τις φέρει και να αποδείξει ότι το 15 τεμάχιο, το 1200 τεμάχιο κτλ. Τότε δόθηκε στον κύριο Τάδε. Τις ξέρει, έχει αρχείο? Λέω, υποχρεούται να έχει. Διότι μιλάμε ότι εδώ παραχωρήθηκε δημόσια έκταση. Του επικισμού τι είναι? Δημόσιες εκτάσεις οι οποίες παραχωρήθηκαν με κάποιο τίτλο, με κάποια εντολή, με κάποιο έγγραφο σε έναν από τους συμπατριώτες μας Έλληνες που ήρθαν να τις πατρίδες. Και στη συνέχεια σε βάζει σε μια διαδικασία να το βρεις, να το νομιμοποιήσεις, να έχεις τη χρησικτησία σου και όλα τα υπόλοιπα. Άρα δεν είναι όρφανο τίτλου, πρωτίστως. Τώρα έρχεται εδώ ο ρόλος του Δήμου για μένα. Ο ρόλος του Δήμου εδώ, από τη στιγμή που έγιναν οι συνενώσεις και οι χωρικές μεταβολές κτλ., είναι στην δική του επικράτεια. Έτσι,
γεωγραφικά εννοώ, στη δική του διοίκηση, αφού εισπράττει τέλη, να ξέρει τι από αυτά είναι ιδιοκτησίες, από πού προέρχονται οι ιδιοκτησίες, πρωτίστως, και δευτερευόντως, να γνωρίζει και αν υπάρχουν ζητήματα επικισμού. Αν υπάρχουν ζητήματα επικισμού, θα πρέπει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η Πολεοδομία να αναδείξουν αυτά και να θέσουν στη διάθεση των πολιτών τους χάρτες. Τους όποιους χάρτες. Ανωτελεία. Κρατήστε τη σκέψη σας, κύριε Μπαγιορούκη, από τις ερωτήσεις σας ενδεχόμενα στο Δήμο, εσάς προσωπικά ή άλλων εκεί κατοίκων της περιοχής, γνωρίζετε αν συντρέχουν όλα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πεντζουρίδης? Κυρία Δουλγεράκη, να σηκωθούν από το Δήμο να ψάξουν να βρουν τους κυρίους, τον κύριο ή τους κυρίους Πεντζουρίδηδες, να τους δώσουν χώρο, τηλέφωνο και ίντερνετ σε δομές του Αρκαλοχωρίου, να συμφωνήσουν με αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίζουν τα προβλήματα και μπορούν να τα λύσουν, να συμφωνήσουν σε ένα συγκεκριμένο ποσό, να δημιουργηθεί ένα help desk με 3-4 κυρίους Παναγιώτηδες σε συνεργασία με κάποιους πολιτικούς μηχανικούς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον έναντι συμφωνημένων αμοιβών, να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τόση ώρα ο κύριος Παναγιώτης μιλάει, εγώ καταλαβαίνω κάποια πράγματα, αλλά προσπαθώ να μπω στα ρούχα του πατέρα μου και του θείου μου. Αν μπορούν να καταλάβουν αυτά που δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν όλα αυτά. Γι' αυτό μιλούσαμε χθες και μάλλον μιλούσατε κι εσείς χθες για αυτό τον οδικό χάρτη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν έτσι όλα αυτά στα χωριά. Αφού λοιπόν το δημόσιο είναι ανίκανο να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, ας το κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό το λέτε... βρήκατε εσείς τον κύριο Πεντζουρίδη και όπως τον βρήκα εγώ, να ψάξει ο Δήμος να βρει 2-3-4 ανθρώπους που πραγματικά έχουν την ικανότητα και την επάρκεια να λύσουν τα προβλήματα αυτών των απλών ανθρώπων, να τους δώσουν χώρο στο Δήμο και να γίνει δουλειά. Μάλιστα. Δεν βλέπω διαφορετικό τρόπο. Κάθε φορά που λέμε κάτι, η πολιτεία δεν ξέρει, η πολιτεία φταίει, η πολιτεία. Αφού τα γνώρισε, το ξέρουν. Εγώ καταλαβαίνω λοιπόν για ποιο λόγο χθες ήθελε να κάνει αυτή την παρέμβαση ο κύριος Πεντζουρίδης. Σήμερα που τον ακούω, καταλαβαίνω για ποιο λόγο ήθελε να παρέμβει. Υπάρχει τρόπος αυτή την ώρα, επειδή καταλαβαίνω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά μέσα από την δική μου την εμπειρία και το ρεπορτάζ και όλα τα υπόλοιπα, καταλαβαίνω ότι όλο αυτό είναι χρονοβόρο, έτσι όπως καταγράφεται, και κοστοβόρο, κύριε Πεντζουρίδη. Ρωτάω λοιπόν, υπάρχει, και δεν νομίζω ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν μια στεγαστική προκαταβολή, αν θέλετε, να στηρίξουν τα πρώτα τους βήματα μέσα σε ένα-δύο μήνες, γιατί μάλλον ο χρόνος θα είναι μεγαλύτερος. Υπάρχει κάποια λύση έτσι ώστε να κινηθούν αρχικά με απλά βήματα και πολύ γρήγορα να φτάσουν στο ζητούμενο και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα? Η άποψή μου, κυρία Δουλγεράκη, γιατί δεν θέλω να μηδενίζω πρόσωπα και καταστάσεις, καταλαβαίνω την αγωνία του αγαπητού μου κυρίου Ηλία και τον ευχαριστώ για τα λόγια του, αλλά θεωρώ ότι κανείς δεν πρέπει να υποκαθιστά θεσμούς και φορείς. Χρεοκοπημένους θεσμούς πρέπει να υποκαθιστά. Θεσμούς που δεν μπορούν να στηρίξουν και δεν μπορούν να βοηθήσουν τους απλούς πολίτες του χωριού, πρέπει κάποια στιγμή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν δεν μπορούν να βοηθήσουν, τουλάχιστον να κάνουν στην άκρη. Αφήστε το τώρα. Γιατί έχει ξαναλύσει η συζήτηση. Εδώ υπάρχει ευθύνη. Ωραία. Πάμε σε αυτό που σας ρώτησα. Σε αυτό που σας ρώτησα, κύριε Πεντζουρίδη. Να το κάνουμε πιο πρακτικό, κύριε Δουλγεράκη. Εδώ πρέπει ο Δήμος για μένα, καταρχήν, να, με τα στοιχεία τα οποία διαθέθηκε είναι απλά. Υδροδότηση, ηλεκτροδότηση. Από εκεί που εισπράττει τους έμεσους και άμεσους φόρους. Και τον ΤΑΠ να εκδίδει βεβαίωση εάν πρόκειται περί πρώτης κατοικίας ή όχι. Ναι. Και ποιος τη χρησιμοποιεί την τελευταία 20ετία από τα αρχεία του. Αυτό είναι η πρώτη επίλυση. Ναι. Μπορεί να γράψει βεβαίως μια υποσημείωση ο Δήμος επάνω στη δήλωση αυτή, στη βεβαίωση, ότι η παρούσα χορηγείται για την προσωρινή αποζημίωση και κανένα άλλο λόγο. Και δεύτερον, ότι τηρείται μια επιφύλαξη εάν προκύψουν νέα στοιχεία τα οποία καταρρύπτουν το δικαίωμα του φερόμενου ιδιοκτήτη. Σωστά. Έτσι ώστε να μπει σε άλλες περιπέτειες. Ναι, ωραία, το καταλαβαίνω αυτό. Είναι μια απλή, και θα μου επιτρέψετε εδώ να ανοίξω μια μικρή παράθεση. Όταν είχα διατελέσει εγώ Γενικός Γραμματέας σε ένα Δήμο, το είχα προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο στη Βόρεια Ελλάδα και πέρασε από πληγέντες σε φυσικές καταστροφές άλλου είδους. Δηλαδή είναι μια απλή διαδικασία που διευκολύνει τον πολίτη να περάσει την πρώτη φάση
αυτή ακόμα και τη ψυχολογική στήριξη. Ναι. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα θέλουν ένα συντονισμό, δυστυχώς, από πλευράς της ιδιότητας. Δυστυχώς. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Νομίζω ότι όλο το βάρος της ανεπάρκειας δημόσιας διοίκησης πάντα πέφτει πάνω στην ιδιότητα. Μάλιστα. Στον πληγέντα. Τα πράγματα είναι δύσκολα, ούτως ή άλλως. Όχι άλυτα πάντως. Όχι άλυτα, αλλά με μια δεδαλώδη διαδικασία εξαιτίας του ότι δεν μπορούν φορείς, υπηρεσίες, οργανισμοί, πολιτικά πρόσωπα κλπ. Να συνεργαστούν μεταξύ τους με πολιτική απόφαση, και με αυτή τη βεβαίωση θα είναι πιο πολύ εύκολα τα πράγματα, γιατί ακούστηκε χθες ότι, ξέρετε, με μια πολιτική απόφαση, μπορεί και με μια απλή καταγραφή, υπογραφή του μηχανικού ας πούμε ή του Δήμου στη βεβαίωση που αναφέρεται, αυτά να επιληθούν και μετά ο κάθε ιδιοκτήτης να λύσει τα δικά του τα θέματα από μόνος του μέσα στο χρόνο που του επιτρέπεται. Γίνεται αυτό, κύριε Πεντζουρίδη? Γίνεται, απλά εγώ θα πω, για να μην τρώω τον πολύτιμο ραδιοφωνικό σας χρόνο, ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και ως ιδιώτες, ως πληγέντες, στα εξής σημεία. Να είμαστε και λίγο αληθινοί σε κάποια πράγματα, γιατί θα συμφωνήσει ο κύριος Ηλίας μαζί μου ότι εκτός από τους πραγματικούς πληγέντες υπάρχουν και αυτοί που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την όλη κατάσταση και τους βρίσκουμε μπροστά μας. Και ίσως δημιουργούν και πολλές φορές και τα προβλήματα και δεν προχωρούν και τις διαδικασίες. Να το ολοκληρώσει. Δύο αυτοψίας, πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο, δεν μπορείς να προχωρήσεις σε κάποια αίτηση. Επομένως, και διάθεση να έχεις να εκμεταλλευτείς αυτή την κατάσταση, όταν δεν έχεις το πρωτοβάθμιο δελτίο αυτοψίας, το δευτεροβάθμιο δελτίο αυτοψίας, το οποίο πρέπει να το επισυνάψεις. Σημαίνει ότι όταν έχεις ένα δευτεροβάθμιο δελτίο αυτοψίας. Αυτά τα πέντε βήματα, κύριε Πεντζουρίδη. Κύριε Ηλία μου, εγώ θα σας πω ότι έχει 20 παραθυράκια ο νόμος. Γιατί ανά πάσα στιγμή ο μηχανικός μπορεί να δώσει το δελτίο αυτοψίας, γιατί μπορεί να είναι συντεκνός σας. Και ένα εγκατηλημένο κτίριο ξαφνικά να βρεθεί με μια παλιά λαμαρίνα, γιατί ήταν ασκεπές μέχρι πέρυσι, και μετά να μπλέκουμε στις διαδικασίες αν το είχε το Google και αν το δείχνει ασκεπές ή όχι, ή ετοιμόρροπο. Και κάποιος να το έχει δηλώσει ξαφνικά με τον έναν ή άλλο τρόπο ως πρώτη κατοικία. Μα ο μηχανικός είναι από το Υπουργείο, δεν είναι συντεγνώσεις. Είναι διαδικαστικά θέματα, τεχνικά θέματα. Το είπα περιπεκτικά, μην το παίρνετε προσωπικά. Σας παρακαλώ πολύ και τους δύο, βοηθήστε με. Ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν είναι άπλητος για να μπούμε σε όλη αυτή τη συζήτηση. Είπατε ότι θέλουμε να κάνουμε, ότι πρέπει να γίνουν πέντε βήματα τα οποία πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Παρακαλώ, πείτε τα, κύριε Πεντζουρίδη, για να μπορέσω να σας καλημερίσω. Για μένα το πρώτο που πρέπει να υπάρξει είναι ξεκάθαρα η συνεργασία με τον μηχανικό. Δεύτερον, να υπάρχουν τα αποδεικτικά φορολογικά στοιχεία για τη βεβαίωση του συγκεκριμένου τίτλου ιδιοκτησίας. Να ξεκαθαρίσει αν είναι επικισμού ή χρησιμοκτησίας. Και από εκεί και πέρα να υπάρξει πολύ 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 μεγάλη προσοχή στον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων. Σε πρώτη φάση, για να μην δημιουργηθούν άλλα ζητήματα. Τα χρήματα έχουν να κάνουν μόνο με τη μερική ή ολική αποκατάσταση του κτηρίου. Δεν έχουν να κάνουν με κάτι άλλο. Θερμή παράκληση να μην πέσουμε σε αντιφάσεις στα στοιχεία μας. Τα στοιχεία μας να είναι ξεκάθαρα. Άρα ο ιδιώτης πρέπει να συνεργαστεί πολύ καλά με τον λογιστή του. Και αυτά τα οποία γράφονται μέσα θα πρέπει να είναι αληθινά και πραγματικά. Μάλιστα, γιατί η συνέχεια φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ πολύ δύσκολη για τον κάθε ιδιώτη. Για όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνετε αναφορά, κύριε Μπαγιορούκη, αφού μας έδωσε κάποιον οδικό χάρτη, ας το πω έτσι, ο κύριος Πεντζουρίδης, δηλαδή με το τι προτάσεις από τους συλλόγους σας, συλλόγους σεισμόπληκτων κλπ, διότι είσαστε επίσημα θεσμικά όργανα, μπορείτε να τα καταθέσετε στο Δήμο, και τις προτάσεις σας, αυτές που κάνατε πριν από λίγο στον αέρα του 984, νομίζω ότι μπορείτε να το κάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε πολύ γρήγορα να προχωρήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για την πολύτιμη βοήθειά σας, να πάρουν όλη μια ιδέα του τι έχετε μπροστά σας, και εσάς, κύριε Πεντζουρίδη, για την παρέμβαση που ζητήσατε να κάνετε για να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παγιορούκη. Καλημέρα.